Κινήσει τη Άγκυρα παρακολουθούν με προσοχή οι επιτελεί του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Δίπλα μου είναι ο Χρήστος Μαζανίτης που έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ. Χρήστο, υπάρχει απάντηση στι αιτιάσει που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται κανένα από τα κυριαρχικά τη δικαιώματα. Αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο το οποίο έκαναν κύκλοι του Υπουργείου Εθνική Άμυνα σε ερώτηση τους, την οποία του έκανα, εκθέτοντά του αυτά τα πέντε σημεία τα οποία παρακολουθήσαμε μόλι το ρεπορτάζ. Και από εκεί και πέρα επισημαίνουν δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το πρώτο, ότι η Τουρκία δεν σέβεται τη συνθήκη τη Λοζάνη, η οποία υπογράφει το 1923 τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης που υπογράφει το 1923 και το δεύτερο το οποίο επισημαίνει είναι γυρίζει και λέει η ίδια για τα, ε, διεθ, για τα χωρικά ύδατα ότι δηλαδή απειλεί με κάσους μπέλη για τα 12 ναυτικά μίλια τη στιγμή που η ίδια έχει εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο στη Μαύρη Θάλασσα. Από εκεί και πέρα χθε θυμίζω ότι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος έκανε μία δήλωση είπε με, 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 με τέσσερις λέξεις «ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται. Τι σημαίνει αυτό πάρα πολύ απλά. Κύκλοι λοιπόν του Υπουργείου Εθνική Άμυνα με επεσήμεναν ότι αυτό σημαίνει ότι η νόμιμη άμυνα. Ένα από τα σπουδαιότερα δικαιώματα τη Διεθνού Ένωμη Τάξεω έχει χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου και με την ιδιότητα αυτή έχει αυξημένη νομική ισχύ και υπερισχύ όλων των άλλων διεθνών.